Anlaşıldı, tamam. İstiyor musun? Ne kadar? Kaç tane? Bir tane. Birkaç içermek istiyoruz. Είναι να τους ευχαριστήσουμε πολύ για την συνάντηση αυτή μας εδώ. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση που κάνουμε. İlk önce size teşekkür etmek istiyoruz bu toplantıyı bizim için ayarlayabildiğiniz için. Gerçekten bizim için çok önemli bir şey. Θέλουμε να καταθέσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στην Τουρκία. On binlerce kişinin öldüğü bu ülke için size başsağlığı diliyoruz. Τα θερμά μας συλληπιτήρια για τα παιδάκια που χάθηκαν και τους άλλους ανθρώπους εδώ στην περιοχή. Ve bütün içtenliğimizle buradaki bütün çocuklar olsun, aileleri kaybolan aileler için de başınız sağ olsun. Ακούσαμε με προσοχή το φίλο μας που δεν είχε γνωρίσει τους κομμουνιστές τα προηγούμενα χρόνια. Dikkatle arkadaşımızı dinledik, komünistleri tanımadığı birkaç yıl önce tanımadığı için zaten daha yakından tanımadığı için. Και αυτά που είπε βοηθάνε να καταλάβουμε πώς σκεφτόταν και πώς μπορεί να σκεφτεί ο λαός μας. Ve bu dedikleri bize yardım ediyor. Halkımızın nasıl düşündüğüyle şimdi nasıl düşündüğünü farkına varabilelim diye. Γιατί μέσα από αυτή την τραγωδία μπόρεσαν εργάτες, αγρότες, μικροί επαγγελματίες, γενικότερα στην Ανατολική Τουρκία, αλλά και στην περιοχή του Ισκεντερού, να βγάλουν ορισμένα συμπεράσματα. Κάνετε μια πολύ σπουδαία δουλειά, σύντροφε. Είσαστε εδώ από τις πρώτες μέρες, όταν ακόμα και μέχρι τώρα δεν διέθεσε το κράτος συνεργεία διάσωσης των ανθρώπων και τους θρηνούμε σαν νεκρούς. Daha ilk günden beri buradasınız. Daha devlet bugüne kadar bir yardım eli bile uzatmamasına rağmen siz buradasınız. Και πρέπει να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια από το λαό της περιοχής. Ve her bir şekilde bölgede olan halktan da desteklenmeli bu uğraş. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι από την πρώτη στιγμή αλληλέγγυο στο λαό της Τουρκίας και στο λαό της Συρίας. Yunanistan Komünist Partisi ilk dakikadan beri bu dayanışmanın yanında hem Türk halkı için hem Suriye'deki halk için. Οι κομμουνιστές είναι στην πρώτη γραμμή και προσπαθούν να συγκεντρωθεί βοήθεια. Yunanistan'da komünistler ilk sırada ve her gün daha çok yardım toplama çabasında. İdi pratis anagis. İlk yardım ihtiyaçları. Να συγκεντρωθεί αίμα. Καν μπαύσταρνα μπλε μπουλιόλα. Και να σταλεί για τις ανάγκες των τραυματίων που έχουν τραυματίες. Βεκανταρίν πρέα ουλασίρ, γελαλανάν ουλασίρμες βέα ισχάκλουν για την οικονομική στήριξη. Οι κομμουνιστές έχουν υψηλά ιδανικά. Κομμουνιστέρι ιστεκλέρι υψέκ πιτερέτζετε. Αγαπάνε το λαό, αγαπάνε τους λαούς. Σεβιόλαρ χαλκού, σεβιόλαρ πιτούν χαλκού. Και στην Ελλάδα, μέσα στους αγώνες σε μια μεγάλη πυρκαγιά βγήκε ένα πολύ σημαντικό σύνθημα. Yunanistan'da da büyük bir ateş, büyük bir yangından sonra çok önemli bir sloganımız çıkmıştı. O laos mono mbori na sosi to lao sto dromo tis anatropis aftis tis kapitalistikis barbarotikas. Sadece halk halkı kurtarabilir bu kapitalist, bu devrimci yolunda kapitalisti devirmek için. Και έτσι πρέπει να βαδίσουμε. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Πριν λίγο καιρό, πολλοί κόσμος δεν ήξερε το TKP. Birkaç zaman önce bir sürü insan TKP'nin kim olduğunu bile bilmiyordu. Το γνώρισε μέσα στη δράση, μέσα στις συνθήκες αυτής της τραγωδίας. TKP'yi zor zamanında tanıdı. TKP'yi bu depremin maalesef getirdiği zorluklarda tanıdı. Είπε την αλήθεια στο λαό.
halka doğrusunu söyledi. Και στάθηκε στο πλευρό του. Ve hemen halkın yanında durdu tekrar. Να φάει ένα πιάτο φαγητό. Bir tabak çorba bile yemesi için yanındaydı. Να σκεπαστεί με μια κουβέρτα. Bir battaniye ile üstünü örtmesi için. Να ντυθούν τα παιδιά. Çocukların giysilerini verebilmek için. Να υπάρχουν τα αναγκαία φάρμακα. Lazım olan ilaç takviyesi olabilsin diye. Και το έκανε αυτό γιατί πιστεύει σε μια άλλη νέα κοινωνία. Ve bunları bütün bunları yaptı çünkü başka bir sisteme inanıyor. Başka bir devrime inanıyor. Όπου το κουμάντο θα το κάνουν οι πολλοί. Oradaki yöneticiliği çoklar yapacak. Όπου η εξουσία θα είναι στα χέρια της εργατικής τάξης. Hükümetin hükümet kontrolü işçilerin elinde olacak. Kapitalistlerin değil. Και ο πλούτος όλος αυτός που έχουμε μπροστά μας και σήμερα είναι στα χέρια των καπιταλιστών θα περάσει με την πάλη του λαού στα χέρια τους. Αυτό το κράτος, αυτό το καπιταλιστικό κράτος ευθύνεται για αυτή τη μεγάλη καταστροφή γιατί δεν φρόντισε να υπάρχει πολιτική αντισεισμικής προστασίας, προστασίας της ζωής του λαού. Bu yıkımların tek sorununu görebiliyoruz ki kapitalist bir ülkenin sorumlusu. Çünkü onların yapabileceği birkaç şeyi hiçbir zaman yapmadılar. Yani depreme karşı hiçbir zaman önlem almadılar. İnsan hayatlarını korumak için hiçbir zaman önlem almadıklarını görüyoruz. Το ίδιο σημειώνουμε και σήμερα, μετά το σεισμό. Δεν διέθεσε χρήματα, δεν διέθεσε δυνάμεις για να εξασφαλιστεί στέγη σε όλους τους σεισμόπλους. Άνισαντα σύνδε, κύριε Ζάνη, δευλετή χαλκά, νέβη οικονομικά έρδυμα, νέβη γεμέκ έρδυμα, νέβη καλατζά κέρι έρδυμα, βέρμετε, κύριε Ρούς. Και αναγκάζεται μια οικογένεια να μείνει στο σπίτι της πεθεράς με σύνολο 35 ανθρώπους. Ve mecbur kalıyor ki maalesef insanlar bir evin içinde 35 kişi yaşasın. Ενώ από την πρώτη δεύτερη μέρα έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί στέγη. Και το πιο απλό για ένα κράτος καπιταλιστικό όπως είναι στην Τουρκία, όπως είναι στην Ελλάδα, όπως είναι όλα αυτά τα κράτη, το πιο απλό είναι να εξασφαλίσουν containers. Καλά εξοπλισμένα. Και το ξέρουν, τες ακούσαμε μαρτυρίες γιατί γυρίσαμε από την Αντιόχεια. Άμεσο αίτημα τώρα είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη. Bir an önce bunu devlete duyurmamız gerek. İlk önce bizim devletten isteğimiz ev olması gerek. Yani insanların kalabileceği bir ev, doğru düzgün bir ev. Ya da konteyner ise konteynerde tuvaleti olmalı, mutfağı olmalı. Yani normal düzenlenmiş bir konteyner olması gerek. Και με νερό και με θέρμανση και με ό,τι απαιτείται να ζήσει μια λαϊκή οικογένεια ανθρώπινη. Halkın yaşayabileceği bir konteyner olsun mesela, susu olsun, sıcaklığı olsun, elektriği olsun, her şeyi içinde bulunacağı bir konteyner, bir ev, bir barınak. Αυτό είναι το αίτημα για το οποίο παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα αναδεικνύει, τα προβάλλει και ασκεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό δική του πίεση. Zaten TKP olsun, YKP olsun, bunları her bir an öne çıkarıyor ve bu kapitalist devletten isteklerini hiçbir zaman göz önünde bulundurmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Bunlar insanların temel haklarından biri. Όμως θέλουμε να σας πούμε, επειδή γυρίσαμε τώρα στην Αντιόχεια, είναι μια τραγωδία και εκεί και οι καταβλισμοί που έχουν στήσει είναι πολύ πρόχειροι. Δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέτρα για να ζήσουν οι σεισμόπληκοι. Τα συνδικάτα που συσπυρώνονται
στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που είναι μια ταξική αγωνιστική συσπήρωση, έστειλαν προχθές 100 τόνους βοήθεια. Bu konserde gelen şeyler, yardımlar zaten depremzedelere geçecek, TKP'ye geçecek sanırım. Ondan sonra sendikaların birçok PAME'den mesela geçen gün bir tır yardım geçti zaten Türkiye'ye. Και η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ve gerçekten Yunan halkının da dayanışması müthiş, yani inanılmaz bir derecede. Δυναμώνει η φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς. Εκεί χαλκλαρίν αρκαδασταρί γιν γετσίξτε δάδα γιουτσλενίο. Και ισχύει αυτό που λέμε πολλές φορές στους αγώνες στην Ελλάδα. Ο ένας πρέπει να είναι για όλους και οι όλοι πρέπει, και όλοι πρέπει να είναι για έναν όσο αφορά τους εργάτες και τις λαϊκές δυνάμεις. Εμείς uğraşımızda Yunanistan'da bir lafımız var. Biri tek için, tek biz hepimiz için diyoruz. Bunu işçilerin de kullanması gerek ve işçilerin öne sürmesi gerek diyor. Καλή δύναμη σε όλους σας. Ευχαριστώ. Και να ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία θα είναι πάντα στο πλευρό σας. Herkese bol güç diliyoruz ve bir tek şey bilmenizi istiyoruz. Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Gençlik Komünist Partisi her zaman daima yanınızda olacak. Και θα δυναμώνει η κοινή δράση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Ve TKP ile gün geçtikçe ilişkilerimiz daha da güçlenecek. Σας ευχαριστούμε πολύ.